Τώρα πάμε ξανά στη Σοφία Δήμτσα και πάμε σε πραγματικά στοιχεία που σίγουρα θα προκαλέσουν αίσθηση από τις πρώτες 7 παρτίδες εκαθαριστικών σε φυσικά πρόσωπα για τις φορολογικές δηλώσεις. Ποια θα είναι η επιστροφή φόρου, Σοφία, σε αυτούς τους φορολογούμενους? Τα στοιχεία, Νίκο, είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της υστέρησης που προκαλείται στα έσοδα από το μέτρο της έκπτωσης των αποδείξεων, όπως εφαρμόστηκε τουλάχιστον φέτος. Αυτό που πρέπει, που αξίζει να δούμε, είναι ότι από την πρώτη έως και την έβδομη αποστολή των εκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, προκύπτει ότι οι χρεωστικές δηλώσεις φτάνουν το 1,615 δισεκατομμύρια ευρώ, οι πιστωτικές δηλώσεις, δηλαδή η επιστροφή φόρου που έχουν από την εφορία οι φορολογούμενοι, φτάνει στο 1,076 δις ευρώ. Συνολικά δηλαδή στα ταμεία του κράτους μπαίνουν μόλις 538 εκατομμύρια 892 χιλιάδες ευρώ. Επιστροφές από τον πόνους των αποδείξεων, κυρίως. Είναι από τον πόνους των αποδείξεων αποκλειστικά. Φτάνουν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ οι επιστροφές φόρου εξαιτίας του μέτρου των αποδείξεων, το οποίο φυσικά πρόκειται να αλλάξει. Και έτσι εξηγείται και όλη αυτή η ιστορία που έγινε, που πήγε να καταργηθεί για φέτος, τελικά παρέμεινε και καταργείται από του χρόνου. Από του χρόνου δεν θα υπάρχει κανένα μπόνους για τις αποδείξεις, απλώς θα πρέπει να συγκεντρώνονται περισσότερες αποδείξεις για να χτιστεί το αφορολόγητο. Έτσι ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι η εικόνα των εσόδων φαίνεται ότι δεν ανετράπει ούτε τον Ιούνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα σημείωσαν πτώση και τον Ιούνιο, δεν κινήθηκαν εντός των στόχων. Αναμένουμε αύριο τα οριστικά στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Πώς να κινηθούν, Σοφία, τα δημόσια έσοδα? Είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι. Εδώ ο κύριος Βενιζέλος είπε στη Βουλή ότι τα νέα μέτρα είναι άδικα και αναποτελεσματικά. Πώς, όταν όλοι βάζουν χρήματα στην άκρη γιατί αθροίζουν τι πρέπει να πληρώσουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, είτε είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή βλέπουν, θα δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ, τι θα χάσουν ως δημόσιοι υπάλληλοι, τι θα χάσουν ως συνταξιούχοι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν καταναλώνουν, άρα η αγορά δεν κινείται, άρα δεν υπάρχουν έσοδα από το ΦΠΑ, μετά θα χαθούν και θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν και άλλοι στο Ταμείο Ανεργίας και πρέπει να πληρώνει επιδόματα ανεργίας το κράτος. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα της βαριάς φορολογίας, Σοφία. Πάμε στον Μαρίνο Αλιφέρη να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά να πούμε ταυτόχρονα, Μαρίνο, ότι δεν είναι ένα μόνο το μέτωπο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η πυροσβεστική, αυτός της Κερατέας. Έχουμε πυρκαγιές και στην Εύβοια, αλλά και στη Ζάκυνθο. Είναι την ημέρα δηλαδή, το Σαββατοκύριακο, που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους, εντελώς τυχαία είχαμε και πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις και σε μερικά σημεία σε δύσβατες περιοχές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κερατέα, όπου εδώ και 4 ώρες οι άνδρες της πυροσβεστικής δίνουν πραγματική μάχη με τις φλόγες και έχουν καταφέρει, τώρα που μιλάμε, να την έχουν θέσει την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε στις 3:20 στην περιοχή Μπαλντάς, κοντά σε Κακιά θάλασσα, και στο σημείο έσπευσαν 12 οχήματα με 36 πυροσβέστες, ενώ 2 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο έκαναν ρήψεις από αέρα, καθώς κοντά στην εστία της πυρκαγιάς, όπου μάλιστα να πούμε ότι ήταν 2 οι εστίες, και αυτό βάζει σε υποψίες την πυροσβεστική ότι μπορεί να πρόκειται για εμπρησμό, βρίσκονταν σπίτια, και γι' αυτό το λόγο ήταν ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και κατάφεραν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να την έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο και να μην κινδυνεύουν κατοικίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, Άκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στη περιοχή Άγιος, όπου από τη 1:30 έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και καίει πεύκα και πουρνάρια. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη δυσκολότερο, καθώς το σημείο είναι δύσβατο και πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αυτό βέβαια σημαίνει ταυτόχρονα, Μαρίνο, ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή από τη στιγμή που το σημείο είναι δύσβατο. Στη Βόρεια Εύβοια, όχι, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς. 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα προσπαθούν από τον αέρα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και 35 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα προσπαθούν να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί σε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, κάνουν ακόμη δυσκολότερο το έργο της πυροσβεστικής. Εκτός από αυτά τα δύο μέτωπα, έχουμε και στη Ζάκυνθο. Έχουμε και στο νησί του Ιωνίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Νερατζούλες, μέσα σε ρεματιά όπου καίγονται πουρνάρια. Εκεί 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο προσπαθούν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Ήταν σήμερα μια δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική. Είναι 3 σημεία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Και αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο κατά το οποίο είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς, και ταυτόχρονα δυνατούς
ανέμους. Άλλωστε είχε η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Μαρίνο, είχε σημάνει συνεγερμό. Είχε κρούσει το κόδωνα. Και η πυροσβεστική βρισκόταν σε κατάσταση επιφυλακής για τον φόβο των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε τρία πύρινα μέτωπα με τα οποία έπρεπε να βρεθούν, με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι άνδρες της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Ενώ έχουμε προειδοποίηση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής για αύριο, διότι και αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα ανέβει κι άλλο ο υδράγυρος, θα έχουμε επίσης όμως και δυνατούς ανέμους. Μαρίνο, πριν μας πεις για τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο για αύριο, πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Πανάγο, υπεύθυνο πυρασφάλειας του Δήμου της Κερατέας. Κύριε Πανάγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πώς έχουν τα πράγματα στην Κερατέα. Είχαμε δύο εστίες ταυτόχρονα στην περιοχή Μήλος Κερατέας. Αυτή τη στιγμή είναι υπό πλήρη έλεγχο. Mm-hmm. Η πυρκαγιά στην αρχή ξεκίνησε με απειλητικές διαστάσεις λόγω του αυξημένου αέρα. Αυτή τη στιγμή είναι υπό πλήρη έλεγχο. Ήταν κοντά σε σπίτια, κύριε Πανάγο? Το μεγαλύτερο μέρος ήταν σε αγροτολιβαδική έκταση, ναι, αλλά ζήγωσε και κοντά σε κάποιες κατοικίες. Μάλιστα. Προλάβατε όμως και την αναχαιτήσατε τη φωτιά. Σωστά, ναι. Προλάβαμε, ήταν σε επιφυλακή όλη η πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι. Και με τη βοήθειά της και τη συνδρομή τη δική μας φέραμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Πανάγο, σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι ο συναγερμός δεν έχει λήξει στην περιοχή. Όχι βέβαια, γιατί περιμένουμε και αύριο αέρα και θερμοκρασίες και συνεχίζουμε να είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε. Τώρα, επειδή ακούγονται πολλές καταγγελίες για τις προετοιμασίες που έγιναν εν ώψη του καλοκαιριού και της περίοδου που έχουμε πυρκαγιές, πώς είστε από μέσα? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω στα πλαίσια του πυροσβεστικού σώματος τι ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν. Δεν μιλώ για το πυροσβεστικό σώμα, μιλώ για εσάς. Σας λέω όμως για τους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης, ναι, ότι υπάρχουν ελλείψεις, έχουν καθυστερήσει προσλήψεις, έχουν καθυστερήσει κάποιες χρηματοδοτήσεις που δίνονται για το θέμα της πολιτικής προστασίας και της πυρασφάλειας ειδικότερα. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε και εμείς κενά σε αυτό το θέμα. Βέβαια, πάντα προσπαθούμε, βάζουμε τους υπάρχοντες υπαλλήλους του Δήμου, πέρα από την δουλειά που κάνουν κάποιες ώρες, να τους έχουμε και αυτούς σε επιφυλακή στα οχήματα των Δήμων, για να συνδράμουν στο πυροσβεστικό σώμα όποτε χρειαστεί. Εγκληματικές οργανώσεις που έκαναν τζίρο εκατομμυρίων γύρω από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, που προχωρούσαν ακόμη και σε συμβόλαια θανάτου εντός των φυλακών. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, οι τρεις ομάδες των κακοποιών είχαν δημιουργήσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο. Για να τους κλείνουν μέσα. Να πάρουν και το γιο μου, να τον κλείσουν μέσα. Τους παίρνουν, αρκεί να τρώνε δικηγόρο λεφτά. Τους πάνε μέσα, κάθονται 5 μήνες, τους βγάλουν τους έξω. Και ύστερα διακίνηση. Ο άνθρωπος που ακούσατε είναι ο πατέρας ενός τοξικομανού στη Λάρισα. 8 χρόνια, όπως λέει, παλεύει να κρατήσει το γιο του μακριά από το κύκλωμα, με κινδύνους και απειλές. Όταν εγώ πηγαίνω να κάνω κάτι, η αστυνομία λέει κάνει σνακ, γιατί δεν σε σκοτώσω. Γιατί με σπάσαν το αυτοκίνητο 2 φορές. Ξέρω παιδιά τα οποία είναι εντελώς κατεστραμμένα. Εντελώς. Δεν πρόκειται να αλλάξω τη ζωή με τίποτα. Τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες επενδύονταν διαφορετικά κατά περίπτωση. Ένα από τα αρχηγικά μέλη χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ένα θερμοκήπιο ως βιτρίνα για να νομιμοποιεί τα έσοδα από τα ναρκωτικά. Ένα άλλο μέλος που ήταν αντεπάγγελτο τα επένδυε σε ακίνητα. Και ένα τρίτο αρχηγικό μέλος στις αγοροπολισίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Άκουρε που έχω ένα πελάτη, είναι 5 άτομα αυτοί. Ναι, αυτοί μου παίρνουν, για να μη σου πω, υπερβολές τη βδομάδα 50 με 60 κομμάτια. Αυτοί, πάντα αυτοί. Τώρα με πήρε τηλέφωνο. Τώρα. Του λέω δεν έχω να πάω σε άλλον. Του το έδινα 100 το κομμάτι. Τι να κάνω, να το κατεβάσω? Αφού έβγαζαν του. Είχα τον τρόπο και τα πέρανε όμορφα και ωραία.
Τα πήρανε. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι τακτικές που ακολουθούσαν στους δρόμους ήταν απρόβλεπτες. Είχαν ακραία οδηγική συμπεριφορά με αυξομοιώσει ταχύτητας, που συνήθως ήταν υπερβολική. 24 ώρες το 24ωρο για 3 ολόκληρους μήνες οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς, σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν βρίσκονταν στον δρόμο και αντιλαμβάνονταν αστυνομικό όχημα πίσω τους, όταν έφταναν σε ερυθρό σηματοδότη, περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα για να χάσουν οι αστυνομικοί τα ίχνη τους. Μέλη του κυκλώματος μιλούσαν χρησιμοποιώντας αρκετά ψευδόνυμα και κώδικες επικοινωνίας. Έπαθα ζημιά. 7.000 ευρώ σε πλήρωσα. 7.000 μου στήχησε γιατί έχασα τα λεφτά από την τσέπη. Πρέπει να μου τα πει ο μαέστρος. Ποιος? Μάλλον ο μαέστρος. Και 48.000 που πάθαμε από το τζάμι, 48.000 πλήρωσα το τζάμι το σπασμένο. Τώρα πρέπει να δουλέψω να τα βγάλω όλα. 48 και 7, 55. Μπράβο να πούμε. Τώρα πρέπει να πάρω 3 τέτοια και να τα δουλέψω ολόκληρα. Από αύριο οι 48 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις ανακριτικές αρχές.